Λετχέρι. Γκούτμαν, συγγνώμη. Λετχέρι στον πάγκο. Ωραίο τακουνάκι του Περόνε για τον Γκούτμαν. Το σούτ του Ντακώστα out. Ενώ ο Μάριτς περνώντας μπροστά από τον κόσμο του Γάλλου καταχειροκροτείται. Είναι μια έμεση αποδοκιμασία για την αλλαγή που έγινε. Ντακώστα. Γκούτμαν και Πουλόπουλος. Όμο. Κλέβει ο Γκούτμαν, διορθώνει το δικό του λάθος νωρίτερα. Ο Παπαποστόλου πιστοχωρημένος έχασε από τον Γκούτμαν. Πέρασε ωραία ο Ρουγανός, αλλά δεν προλάβε. Η Μπικούλα. Γκούτμαν. Φαμπίνιο. Γκούτμαν. Μακόρ. Ερέρα, Φριδόπουλος, Νάουτσνερ. Μπαλιά του Γκούτμαν, κίνηση του Μακόρ. Ντακώστα. Γκούτμαν. Γεωργιάδης. Πήρε ο Γκούτμαν. Κάνει την κίνηση ο Μακόρ. Κλίμα στο Ρίβας. Ήταν στα πλάνα του Μπουμπένκο, αλλά τελικά έχει θλάσει τον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει για 10 ημέρες εκτός δράσης. Και Πικούλα. Φαμπίνιο, έγινε φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα ο Παμπορίδης. Ερέρα. Γκούτμαν. Νατσούρας. Γκούτμαν. Και Πικούλα. Σνάουτσνερ. Μακόρ. Πιο δύσκολη θέση με την πλάτη στον τοίχο. Γκούτμαν στην μπάλα. Γεωργιάδης διαμαρτύρεται και τώρα στον Παμπορίδη για φάουλ. Ο Γκούτμαν. Λαουάλ την προβολή. Ντακώστα. Γκούτμαν. Και η Μπικούλα. Κράτησε ωραία την μπάλα. Ο Γκούτμαν στα τυφλά. Ακούμε το Διονύση Τρούμπο. Φαμπίνιο στην μπάλα. Αφήνει ο Γκούτμαν. Ο Νουάτσι γυρίζει. Ο Μακόρα αφήνει το σουτ. Η επέμβαση με τη δεύτερη απομακρύνει. Ο Αμπάρης κρατάει το 2-1. Ξανά το σουτ του Γκούτμαν. Ο Αμπάρης. Επεισόδια στο πρώτο ημίχρονο. Οι τρεις διακοπές στο δεύτερο για τον Κότρο. Το βοηθά από τα Δωδεκάνησα. Παλέ. Μπάλα ο Γκούτμαν. Καθυστερεί στην Νεάπολη πλέον. Λάθος του Γκούτμαν. Δεν μπορούσε ο Γεωργιάδης να το υποφεληθεί, να το εκμεταλλευτεί. Ο Νουάτσι. Μακρύνει την μπάλα. Μελαβιανάκης την κρατάει εντός τερέν και δίνει τη δυνατότητα στον Γκούτμαν να αλλάξει με τον Ουκάρ. Μπαλιά βαθιά εκεί όπου γίνεται ο Ουκάρ. Κόνεται συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σίμιτς για τον Τσίπεφ. Μαρκάρεται, κόβεται. Θα διώξει ο Μακόρι. Μπάλα φτάνει στο Σίμιτς που κάνει ένα πολύ κακό κοντρόλ, δίνοντας την δυνατότητα στον Γκούτμαν να κερδίσει για τον Ονουάτσι. Ο Σίμιτς δεν έχει δώσει αυτά που θα ήθελαν μέχρι στιγμής. Ενώ τώρα είναι ο Γκούτμαν ο οποίος προσπαθεί να βγάλει για τον Ονουάτσι. Για τον Ιωνικό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς στηρίζεται κυρίως Δημήτρη Αρβανίτη για αυτή την προσπάθειά του πριν το φάουλ επί του Ονουάτσι. Είναι η έκτη του κάρτα στο πρωτάθλημα. Σημαίνει του Κόρεν καταφέρνει να τους περάσει τελικά. Η μπάλα θα καταλήξει μετά από κόντρα στον Μελαμπιανάκη. Γκούτμαν πιο πίσω στον Κιμπικούλα. Δυσκολεύει πολύ τα πράγματα για τον Ιωνικό. Γκούτμαν πίσω για τον Κιμπικούλα. Μακριά από τον Κοτίτσα Γκούτμαν και αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια το ατρομήτου με τον Πανιόνιο, άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι. Και έρχεται ο Σίμιτς να κερδίσει. Δεν περνάει η παλιά του για τον Οφορίκουε. Διώχνει ο Γκούτμαν, ο Νουάτσι. Ειδικά αυτή η τελευταία. Προς τα πίσω η μπάλα, έτσι δίνεται δυνατότητα στον Γκούτμαν να κερδίσει. Μπαστιανίνη. Μπάλα και πάει στους παίχτες του Εργοτέλη με το Σπυριδάκη να γυρίζει για τον Οικονομάκη. Θα γίνει το λάθος από τον Οικονομάκη, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει το λάθος του. Ο Γκούτμαν θα δώσει δεξιά το σουτ και τον γκολ. Σε αυτή την αντεπίθεση του Ιωνικού, το λάθος του Οικονομάκη. Βλέπουμε και πάλι εδώ τον Γκούτμαν να δίνει την πάσα για τον Γαβριλόπουλο. Αυτός απευθείας, πολύ όμορφο το σουτ του Αλέξη Γαβριλόπουλου.
Ο 25χρονος επιθετικός του Ιωνικού ανοίγει στο δεύτερο μόλις λεπτό το σκορ. Εργοτέλης λοιπόν Ιωνικός 0-1. Με τον Εργοτέλη πλέον να έχει δύσκολο έργο. Έγινε το λάθος ο Γκούτμαν. Ευκαιρία του Ιωνικού η μεγαλύτερη στο μάτσο. Γκούτμαν πλασάρει 1-1. Ισοφάριση. Τα λάθη στην άμυνα πληρώνονται και ο Μαρσέλο Γκούτμαν είναι ο σκόρερ του Ιωνικού στην τρίτη ευκαιρία της Γηπεδούχου στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο γκολ του Γκούτμαν. Αποφεύγει τον Φερναντές και παρά την προσπάθεια του Εγκομίτη ισοφαρίζει από το λάθος του Ζησόπουλου. 1-1. Πέφυγε ωραίο ο Αργεντινός τον Φερναντές. Στο 69 ο Ιωνικός ισοφαρίζει τον γκολ του Σαλπικίδη με το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε προβάδισμα στο σκορ. Από του Κεντάλ στο Ζησόπουλο απέφερε το λάθος. Στο 71 αυτό είναι το γκολ. Πέρασε ξανά την μπάλα, πήρε ο Γκούτμαν και άλλαξε με το Μακόρ. Φεύγει ο Περόνε κάνοντας κίνηση, γλίστρης ο Αλεξόπουλος, ευκαιρία για τον Ιωνικό, 1-1. Την πάσα του Γκούτμαν, εδώ ο Αλεξόπουλος πάει να διώξει, γλιστράει και ο Περόνε φέρνει το παιχνίδι στα αίσια λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.